Ο αντιπρόεδρος του κόμματος και άρα μπορείτε να μας απαντήσετε. Νομίζω δεν θα μπορούσε να υπάρχει μετά τον κυρία Μητσοτάκη, είστε μάλλον ο πιο αρμόδιος. Οι καλλιτέχνες, οι δημιουργοί αντέδρασαν. Είπαν ότι δεν ήταν, αυτό το βίντεο δεν έγινε, και μάλιστα με αυτή την πλαισίωση δεν έγινε με τη συνένεσή μας. Ανασκεύασε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι ήταν μια λεκτική, θα μας τα πείτε εσείς βασικά καλύτερα. Γιατί έγινε αυτό? Λεκτική παρεξήγηση. Εγώ δεν έχω παρακολουθήσει όλες τις λεπτομέρειες αυτής της υποθέσεως, διότι να σας πω και την αλήθεια, εκείνο το οποίο μετράει πιο πολύ απ' όλα είναι ότι έγινε μια συνάντηση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας με ορισμένους καλλιτέχνες για να συζητηθούν ζητήματα του χώρου τους, συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος των πνευματικών δικαιωμάτων. Βγήκαν φωτογραφίες, κανείς δεν αμφισβητεί ότι όλοι παρίστανται εκεί με τη συνένεσή τους. Αλλή μόνο κανένας δεν εκβιάστηκε να παρίστατε. Ωραία, αυτό λέω και εγώ. Να. Και επομένως, στη συνέχεια δεν μπορώ να αντιληφθώ και για ποιο λόγο ορισμένοι εξ αυτών αντιδρούν. Κατέθεσαν τις απόψεις τους, τις άκουσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει με μια σειρά από εκπροσώπους διαφόρων φορέων και κατευθείαν με τους πολίτες. Εγώ το πρωί ήμουν στο ΕΚΑΒ, ας πούμε. Σας λέω ένα παράδειγμα. Και αντέδρασε μέχρι και ο κύριος Ξαρχάκος, ο οποίος δεν είναι καταγεγραμμένος ως ένας αριστερός ή φιλοκυβερνητικός. Και το θέμα θέλω να το ανοίξουμε, να μην μείνουμε με αφορμή αυτό το γεγονός, να πάμε λίγο παρακάτω. Και οι καλλιτέχνες, οι δημιουργοί στην προκειμένη περίπτωση λένε ότι μας εκμεταλλεύτηκε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μας έβαλε σε ένα προεκλογικό του, σε ένα σποτ με προεκλογική χρειά. Δεν έχουμε προεκλογικά σποτ. Διαστρεβλώνοντας κάπως την κατάσταση. Πώς θα μπορούσαμε να μιλάμε για προεκλογικά σποτ όταν δεν έχει ξεκινήσει επισήμως ούτε διαφημιστικό. Πολιτικό. Είμαστε στην εποχή των social media και προφανώς εκεί οι αρμόδιοι του κόμματος θεώρησαν σκόπιμο ότι εκτός από τις φωτογραφίες για τις οποίες δεν αντέδρασαν οι καλλιτέχνες στους οποίους αναφερόμαστε, ξαναλέω κάποιοι, δύο-τρεις από αυτούς που παρήσαν το, εκτός από τις φωτογραφίες έπρεπε να υπάρξει και ένα βίντεο. Εντάξει, δηλαδή είμαστε εντάξει με τη φωτογραφία, αλλά έχουμε θέμα με το βίντεο και έχουμε κάνει ζήτημα αυτό. Δηλαδή το βασικό για μένα είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των επαφών του με διαφόρους ανθρώπους, είδε μια σειρά από καλλιτέχνες, το Διονύση Σαββόπουλο, τον Πορτοκάλογλου. Ήταν μια συνάντηση που την είχαν ζητήσει τα τέσσερα σωματεία των δημιουργών και τα σωματεία φυσικά. Στο σποτ είπε ότι τέλος πάντων είχε πάρει και στην πρωτοβουλία. Δεν έχει σημασία. Έγιναν διάφορα ατοπήματα από την πλευρά αυτή. Εγώ αναρωτιέμαι όμως, επειδή είχε προηγηθεί. Ποια ατοπήματα έγιναν? Δηλαδή, υπόθηκε. Παίρνετε θέσεις εσείς. Σύμφωνα με όσα λένε οι δημιουργοί. Συγχωρείτε, μια στιγμή. Εσείς είστε δημοσιογράφος εδώ της ΕΤ. Μάλιστα. Μιλάτε για τον αρχηγό της αντιπολίτευσης. Και παίρνετε θέση και λέτε ότι έχει κάνει ένα ατόπημα. Με βάση αυτό που λέει. Ο αρχηγός αντιπολίτευσης, πέραν του ότι έχει ένα θεσμικό ρόλο, έχει και μια διαδρομή. Έχει μια διαδρομή. Το ξέρουμε ποιος είναι. Δεν είναι κάποιος ακραίος πολιτικός, ούτε και έχει ανάγκη, αν θέλετε, να δείξει δύο καλλιτέχνες προκειμένου να πάρει ψήφους. Μπροστά είμαστε στις δημοσκοπήσεις. Κάναμε μια επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, ακούσαμε τις απόψεις τους. Συμπέσαμε σε ένα μεγάλο βαθμό και από εκεί και πέρα δεν ενοχλούνται κάποιοι. Γιατί ξαναλέω, η πλειονότητα δεν έχει κάποιο θέμα. Δεν ενοχλούνται κάποιοι με τη φωτογραφία μέσα στους καλλιτέχνες. Η πλειονότητα. Ρωτάω. Το σωματείο άτομα. Σε σχέση με αυτούς που παρίστανται σε συνάντηση, ξαναλέω. Και λέω, δεν ενοχλούνται με τη φωτογραφία, ενοχλούνται με το βίντεο. Εντάξει, το καταγράφουμε και προχωρούμε. Επίσης, είχε προηγηθεί. Όμως, όχι, εγώ θέλω να ολοκληρώσω λίγο το ερώτημα. Θέλω να το ανοίξουμε λίγο, να μείνουμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Υπήρχαν αρκετοί δημιουργοί που αντέδρασαν, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι το ερώτημά μου είναι αν εν ώψη εκλογών και. Επειδή από ό,τι φαίνεται έχουμε μπει στο στίβο αυτό της προεκλογικής περίοδου, μιλάμε και για εθνικές εκλογές, το κόμμα σας μιλάει και για ενδεχόμενες πρόορες εθνικές εκλογές, μήπως καμιά φορά τα κόμματα μπαίνουν σε ένα δικό τους μικρόκοσμο και προκειμένου επικοινωνιακά να εξυπηρετηθούν, δεν συνυπολογίζουν κάποιες ομάδες πολιτών. Και αυτό δεν αφορά μόνο το δικό σας κόμμα ενδεχομένως. Αλλά με αφορμή αυτό και την ιστορία της σχεδίας, θα ήθελα να μου πείτε. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα με μακρά παράδοση. Είναι το μεγάλο κεντροδεξιό κόμμα της χώρας. Το κόμμα που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
και το οποίο πορεύεται με τον τρόπο που πορεύεται και έχει μείνει όρθιο στην κρίση, παρότι χειρίστηκε σοβαρές πλευρές της κρίσης και σε δύσκολα χρόνια, και έχει μείνει όρθιο ότι προφανώς ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας έχει θεωρήσει ότι είναι χρήσιμο και μπορεί να είναι χρήσιμο στο μέλλον. Κρινόμαστε όλοι. Και κρίνεται φυσικά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είδα και τις ανακοινώσεις του Μαξίμου σήμερα, κουνάει το δάχτυλο για αυτό το θέμα όταν δεν έχει αφήσει άνθρωπο που να μιλάει ελληνικά που να μην του πει ψέματα, όταν έχει το παγκόσμιο ρεκόρ δημαγωγίας, όταν κάνουν τούμπες πάνω σε μια χούφτα ψήφους, είναι έτοιμοι να πούν τα πάντα και τα αντίθετά τους για να μείνουν στην καρέκλα λίγο παραπάνω. Λοιπόν, να ξέρουμε και σε ποιους απευθύνεται η κριτική και ποιο είναι το τοπίο σήμερα στη χώρα. Διότι έχουμε από την απέναντι πλευρά ανθρώπους που κουνάνε το δάχτυλο και μιλάνε, ας πούμε, για ακροδεξιά, όταν είχαν τον κύριο Καμένο μέχρι πρόσφατα και τώρα έχουν τα περισσεύματα του κυρίου Καμένου και στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση. Έχουμε απέναντί μας ανθρώπους που λένε ότι εκπροσωπούν τους φτωχούς όταν έχουν τον κύριο Κόκαλη προμετωπίδα στο ψηφοδέλτιό τους. Δεν τον λες και φτωχό. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή, έτσι, λοιπόν, όλοι οι υποψήφοι πρέπει να είναι φτωχοί σε ένα κόμμα, αν θέλει να μιλήσει στο, καθόλου, να υπερασπιστεί τους φτωχούς. Καθόλου. Λέω όμως ότι ένα κόμμα το οποίο λέει ότι εσείς, αυτό λέει ο κύριος Τσίπρας συνέχεια, δείχνοντας προς τη δική μας κατεύθυνση, εκπροσωπείτε τις ελίτ. Και εμείς εκπροσωπούμε τους πολλούς, και το λέει και το ξαναλέει και το ξαναλέει. Μάλλον περιμένουμε η εκπροσώπηση που θα υπάρχει από την απέναντι πλευρά να είναι αντίστοιχη, που να δικαιολογεί αυτό για τους πολλούς. Μάλιστα. Κύριε Μαντά.